Γεια σου, Πριγιά! Γεια σου, Μινά! Έχω το βραχιόλι του Τίνκου! Τι γίνεται εδώ πέρα? Καλά. Καλά. Αυτός δεν φαίνεται καλά. Βασικά, φαίνεται χάλια. Η Μίνα και εγώ συμφωνήσαμε. Αυτή είναι υπεύθυνη για τα μαλλιά του Τίνκου. Συγγνώμη, εγώ προτιμώ τον όρο στυλίστας. Και εγώ ανέλαβα τον ντύσιμο του Τίνκου. Θέλω να φορέσει την πορτοκαλί πλευρά της κουβέρτας που έφτιαξα. Λοιπόν, εγώ θέλω να φορέσει την μπλε. Μα τα κοχύλια που έρεψα αναδεικνύουν το τρίχωμα του Τίνκου. Οι φούντες που έφτιαξα ταιριάζουν με την μπλε πλευρά. Θα πάμε λοιπόν με την μπλε. Όχι, δεν θα πάμε. Μην ανησυχείς, Τίνκου, θα το λύσουμε. Πορτοκαλί! Μπλε! Μοίρα, δεν θα βρεθεί λύση. Πορτοκαλί! Μπλε! Πορτοκαλί! Μπλε! Πορτοκαλί! Κορίτσια, ελάτε τώρα! Μην κάνετε έτσι! Τώρα, αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή σχεδίου. Πρίγκιπα Βίρ, είσαι κριτής για την καλύτερα ντυμένη καμήλα. Πράγματι, χάρη στο άψογο στυλ και γούστο μου. Και επιτρέψτε μου μία συμβουλή, αυτή η ιδέα δεν θα πιάσει. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, η καμήλα πρέπει να είναι τελείως ντυμένη. Μα δεν τελειώσαμε! Ναι, και μόλις αρχίσαμε! Κάντε γρήγορα, γιατί αρχίζουμε σύντομα. Ω, θα είναι έτοιμες, πρίγκιπα. Αχα, καλή τύχη λοιπόν. Πώς θα είμαστε έτοιμες όταν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για την εμφάνιση του Τίνκου? Σίγουρα μπορεί να πετύχουν και οι δύο ιδέες. Λοιπόν, πού είναι η κουβέρτα? Δεν ξέρω. Εσύ που την έβαλες. Τελευταία φορά την είδα μέσα σε εκείνο το θάμνο. Μοίρα, τι θα κάνουμε αν δεν βρούμε την κουβέρτα? Ναι, η κουβέρτα είναι το ένδυμα του Τίνκου για τον διαγωνισμό. Ναι, Τίνκου, θα τη βρούμε. Αρχίζει η έρευνα για τη χαμένη κουβέρτα. Πάμε, παιδιά, πιο δυνατά. Πάμε ξανά. Πάρε το φάκο σου για να δεις πιο καθαρά. Βάλ' το σήμα στο γιακά. Κι αν ερωτήσεις δεν θα διακλείσεις, κοίτα προσεκτικά. Το ένστικτο σου να ακολουθήσεις κι όλα θα πάνε καλά. Πάμε παιδιά, πιο δυνατά, πάμε ξανά. Κάντε εγγραφή για περισσότερα βίντεο και συντονιστείτε στο Disney Junior για να δείτε τις αγαπημένες σας σειρές.